Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βιντεάκι μου. Βραδινό. Γιατί το νιώσα σήμερα, δεν ξέρω γιατί. Το νιώσα πάρα πολύ και λέω, οκ, είναι η στιγμή, θα σας πω και τι μέρα είναι, γι' αυτό και το γύρισμα το βραδινό. Θέλω πάρα πολύ να σας πω κάποια πράγματα, τα οποία κρατάω, αλλά δεν πρέπει να κρατάω πια. Οπότε, κάνε ένα follow στο Instagram, κάνε και ένα subscribe και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, είναι 1 και 20, έχω γενέθλια, εντάξει, πέρασε 12 και γίνομαι 29. Δεν μπόρεσα να κοιμηθώ από νωρίς σήμερα, είχα υπερένταση, ήμουν και όλη μέρα στο πόδι, διάφορα πράγματα γενικά. Και λέω, να γίνεις λίγο αυθόρμητη, να βγάλεις αυτό το βίντεο τέλος πάντων, αντί να το κάνεις αύριο, στημένο, προγραμματισμένο, να τα γράψεις, να τα κάνεις. Λέω, γιατί δεν ανοίγεις την κάμερα να το κάνεις τώρα. Δεν σας κρύβω ότι αυτό το βίντεο θέλει απίστευτη συγκέντρωση, κανονικά, οργάνωση κλπ, για να σας τα πω όπως τα θέλω. Αλλά δεν θα το κάνω, επέλεξα να μην το κάνω, γιατί πάντα μιλάω μέσα από την καρδιά μου, πάντα θέλω να σας τα λέω όπως σας τα λέω, και αυτό έχει στο τέλος σημασία. Περνάω κρίση ηλικίας. Αρκετό καιρό τώρα. Δεν αρνούμε. Αρνούμε υποδειγματικά να γίνω 29, που μόλις έγινα. Βασικά στις 6 το απόγευμα γεννήθηκα, τέλος πάντων, ό,τι να είναι. Πληροφορίες. Αρνούμε γιατί νιώθω ότι μεγάλωσα πολύ απότομα. Πιστεύω πάρα πολύ θα με καταλάβετε. Νιώθω ότι πέρασε πάρα πολύ γρήγορο ο καιρός. Είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που το νιώθω αυτό, που δεν χαίρομαι για γενέθλια. Θέλω απλά να περάσει αυτή η μέρα και είναι ok να το παραδεχτούμε. Δηλαδή, δεν χρειάζεται όλο να λέμε τι τέλειο που έχω γενέθλια, τι τέλειο που θα περάσω ωραία. Όχι, δεν χαίρομαι καθόλου αυτή τη φορά. Δεν θέλω να δω κανέναν και τίποτα. Θέλω να περάσει η μέρα έτσι. Δεν θέλω να μεγαλώνω, δεν θέλω άλλο, γιατί νιώθω ότι έχασα τόσα χρόνια λόγω της ασθένειάς μου και λόγω της δικής μου ψυχικής κατάστασης που με εμπόδιζε να ζήσω κανονικά. Ναι μεν, πολύ πιο πλούσια τώρα σε εμπειρία και δύναμη και μαθήματα ζωής, δεν διαφωνώ, απλά θα ήθελα τώρα να είμαι 24 για παράδειγμα, δηλαδή νιώθω ότι εκεί θα ήμουν καλά και βασικά νιώθω ακόμα εκεί, χωρίς πλάκα, νιώθω ακόμα 24. Θέλω έτσι με πολύ αγάπη, πολύ ειλικρίνεια, να σας πω πολύ λίγα πράγματα, δεν θα είναι μεγάλο αυτό το βίντεο. Θέλω να σας πω αρχικά να πιστεύετε στο άστρο σας. Όλα, κάθε στιγμή, κάθε λεπτό είναι τόσο σχεδιασμένα και προγραμματισμένα από το δικό σου βιβλίο. Κάθε τι που γίνεται, γίνεται ακριβώς γιατί πρέπει να συμβεί στη ζωή σου για να έρθει το επόμενο. Κάτι έρχεται για να φύγει κάποιο άλλο, κάτι φεύγει για να έρθει το επόμενο. Άκουσέ με, πίστεψε στο άστρο σου. Η πρώτη μου συμβουλή είναι πίστεψε στο άστρο σου. Αν δεν το κάνεις εσύ, δεν θα το κάνει κανένας για σένα. Εφόσον πιστέψεις στο άστρο σου, θα πιστέψεις και σε όλα τα επόμενα. Αλήθεια στο λέω. Γιατί για πάρα πολλά χρόνια πίστευα ότι δεν είμαι τυχερός άνθρωπος, μου έχουν έρθει πάρα πολλές αναποδιές, έχω πάρα πολλά θέματα υγείας, δεν έχω στο περιβάλλον μου καλές σχέσεις, δεν έχω υγιείς σχέσεις, δεν έχω περιβάλλον. Ένιωθα πολλά τέτοια πράγματα. Ένιωθα ότι δεν είμαι αρκετά ικανή, δεν είμαι αρκετά ικανή, παιδί μου. Πάρα πολλά χαζά. Δεν μπορείς να καταλάβεις. Και μακάρι να είχα το μυαλό που έχω σήμερα. Μακάρι. Για μένα τέλος 2021 μέχρι σήμερα ήτανε η χρονιά σταθμός για να αλλάξει όλη μου η ζωή. Όλα καλά, πάλι εδώ. Ήταν σταθμός για να αλλάξουν τα πάντα. Είτε οι αποφάσεις μου περί υγείας, είτε οι αποφάσεις μου σχετικά με κάποιους ανθρώπους, είτε οι αποφάσεις μου επαγγελματικά. Ήμουν έτοιμη πια, και το λέω, να θεραπευτώ. Άλλαξαν πολλά πράγματα στη ζωή μου. Είναι κιλά, εξωτερική εμφάνιση εννοώ, είναι εσωτερική εμφάνιση, είναι δουλειά, άνθρωποι, συνεργάτες, πάρα πολλά πράγματα άλλαξαν στη ζωή μου, προς το καλό κάποια, προς το κακό κάποια, και όμως είμαστε ακόμα εδώ, δηλαδή
Προσπαθώ να σας πω ότι με τα χρόνια μπορεί να νιώθεις ότι μεγαλώνεις, αλλά φρόντισε κάθε ηλικίως να τη ζεις, φτάσεις να πεις ότι δεν έκανα αυτό, δεν έκανα εκείνο. Για πολλά πράγματα το κάνω, γιατί ήμουνα πολύ δύσπιστη για πάρα πολλά πράγματα. Δεν πίστευα βασικά και ποτέ ότι θα έρθουν έτσι τα πράγματα στη ζωή μου, τόσοι συνεργάτες θα με εμπιστευτούν, θα έχω δουλειά, θα έχω τη δουλειά που έχω σήμερα και δόξα τω Θεώ πάνε όλα πάρα πάρα πολύ καλά και με πάρα πολλές δυσκολίες ταυτόχρονα, δεν το συζητώ. Είτε είναι το φως, είτε είναι η δική μου επαγγελματική πορεία, είτε είναι η προσωπική μου ζωή. Πάρα πολλά πράγματα πήραν την κάτω βόλτα. Πάρα πολλά πράγματα και έπρεπε να τα διαχειριστώ σε συνδυασμό με την υγεία μου, η οποία χρονικά, ας πούμε, πάλι δεν είναι καλά. Για πάρα πολλούς λόγους. Προστίθενται θέματα και μετά χάνεις την ελπίδα σου. Αλλά πραγματικά φρόντισε να είσαι το ίδιο σου το φως σε κάθε στιγμή. Αν εσύ πιστέψεις σε σένα, δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν θα το κάνει. Εν τω μεταξύ, περνάω πάρα πολύ δύσκολα, γιατί η κάμερα μου πάλι έχει χαλάσει. Τα νεύρα μου δεν είναι καθόλου καλά. Όπως λοιπόν δεν πίστευα ότι σήμερα θα είμαστε εδώ, μετά από 3 χρόνια και θα κάνουμε ακόμα αυτό το πράγμα και οι περισσότεροι συνεργάτες θα με εμπιστεύονται. Έχει γίνει πια κανονική δουλειά αυτό, ασχέτως που κάποιοι δεν το βλέπουν, έτσι δεν έχει σημασία. Το κάνω μαζί με την άλλη εταιρεία που έχω και όλο αυτό μεγαλώνει. Λέω, Χριστέ μου, κάποια πράγματα πρέπει όντως να τα πιστεύεις. Είτε είναι ένα προϊόν, είτε είναι μια συνθήκη ζωής, είτε ένας άνθρωπος, πρέπει να αρχίσεις να εμπιστεύεσαι, Κατερίνα. Και κάπως έτσι ξεκίνησα να εμπιστεύομαι τη ζωή, όταν άρχισα να τα πολυσκέφτομαι, όταν είπα δεν πάει άλλο, όταν δεν έβλεπα φως στην υγεία μου και αποφάσισα να αλλάξω τελείως κάποια πράγματα. Για παράδειγμα, σας έδειξα την προηγούμενη εβδομάδα ένα βίντεο και έβαλα και ένα story που σας έδειχνα τι προϊόν βάζω στους βλεφαρίδες μου. Και με εμπιστευτήκατε. Όπως και με εμπιστεύεστε, για παράδειγμα, με τις βιταμίνες μαλλιών, τις οποίες αδειάζω. Μου στέλνετε μηνύματα, τώρα ξεκινάω αυτές, για το πόσο καλές είναι. Προχθές ήμουν στην κομμωτριά μου και μου λέει η Κατερίνα, εσύ αυτά δεν τα είχες. Λέω, Μαρία, το ξέρω. Το ξέρω, είναι θαύμα. Και λέω, εσύ Κατερίνα, πιστεύεις σε ένα προϊόν. Οτιδήποτε είναι αυτό. By the way, 40%, γι' αυτό σας δίνω τους κωδικούς, 40% τρέχει μέχρι αύριο νομίζω στη My Protein σε όλα τα προϊόντα. Γι' αυτό όμως σας δείχνω και τις βιταμίνες. Δεν είναι το νόημα πάντα να σας δείχνω από εταιρείες μου και το έχω συζητήσει μαζί τους. Yeah. Αυτός είναι και ο λόγος που υπάρχει αλληλοεκτίμηση με τις εταιρείες, γιατί δείχνω πάντα την αλήθεια. Αυτό είναι για μένα το σημαντικό με τις συνεργασίες μου. Γι' αυτό τους αγαπάω, γι' αυτό με αγαπάνε, γιατί με αφήνουν να λειτουργώ με την καρδιά μου και εκεί. Λειτουργώ παντού με την καρδιά μου. Στις σχέσεις μου, στα επαγγελματικά μου. Πολλές φορές αυτό είναι βάρος μου. Είναι παγίδα, να το ξέρετε. Αλλά δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ έτσι λειτουργώ. Τέλος πάντων, πολλές μου έχετε στείλει μήνυμα για το πώς έχουν γίνει τα μαλλιά σας και λογικό. Και λέω, πώς γίνεται να πιστεύω σε ένα προϊόν. Οτιδήποτε με έχει βοηθήσει στην υγεία μου και να μην πιστεύω σε μένα, Κατερίνα. Άρα για μένα αυτός ο 1,5 χρόνος ήταν σταθμός σε όλα, γιατί άλλαξα τα πάντα. Είτε είναι το περιβάλλον μου, είτε είναι η δουλειά μου, άρχισα να πιστεύω περισσότερο στη δουλειά μου, ακόμα και αν πολλοί δεν πίστευαν στη δουλειά μου, γιατί το θεωρούσαν κάτι εξωγενές, κάτι που δεν είναι για τη χώρα μας, δεν είναι δουλειά αυτό και. Για μένα είναι και αυτό δουλειά, κάνω και αυτή τη δουλειά και αποφάσισα να τη στηρίζω εγώ, εφόσον οι υπόλοιποι ενδεχομένως δεν μπορούν ή δεν το δέχονται. Κάπως έτσι ξεκινάει η πορεία του φωτός, κάπως έτσι ξεκινάει η πορεία της θεραπείας. Εσείς η δύναμή σου, το έχουμε ξαναπεί. Είμαι 29 χρονών και αντί να χαίρομαι σήμερα, στενοχωριέμαι. Αλλά κατά βάθος χαίρομαι για όσα έχω κάνει και έτσι πρέπει να νιώθετε. Ότι χαιρόσαστε για αυτά που έχετε κάνει, αγκαλιάστηκε λίγο τον εαυτό σας. Τα έχετε κάνει μόνοι σας. Γιατί να το κάνουν οι άλλοι. Οι γονείς μας πάντα θα μας λένε ότι είμαστε καλά παιδιά, οι φίλοι μας πάντα θα είναι εδώ να μας λένε ενδεχομένως πάλι τα καλύτερα. Οι σύντροφοί μας, όσοι είστε τυχεροί τέλος πάντων και έχετε κάποιον να σας λέει συνέχεια πόσο εντάξει είστε, πόσο καλό παιδί, πόσο σημαντικοί είστε. Είναι σημαντικό να έχουμε ανθρώπους. Είναι σημαντικό να έχουμε και τον εαυτό μας. Και αυτό το έμαθα το τελευταίο 1,5 χρόνο, γιατί για πάρα πολλά χρόνια, με έβαζα σε δεύτερη και τρίτη και τέταρτη μοίρα, έβαζα συνέχεια τους άλλους πάνω από μένα, κινδύνεψα πάρα πολύ σοβαρά. Οπότε λέω τώρα, έχω τη ζωή στα χέρια μου, μπορεί να έχω περισσότερα προβλήματα τώρα, περισσότερες δυσκολίες τώρα, πραγματικά το λέω, αλλά έχω περισσότερη δύναμη και έχω αποκτήσει την Κατερίνα πίσω. Οπότε ο δρόμος του φωτός έρχεται, μπορεί να έχει πάρα πολλές δυσκολίες, αλλά οι δυσκολίες δεν είναι για αυτούς που θέλουν απλά να βολεύονται.
Οπότε λέω κάθε μέρα, τώρα εντωμεταξύ έχω βρει πάρα πολύ δύναμη για αυτό το βίντεο, πάρα πολύ δύναμη, απορώ που τη βρήκα, αλλά πολλές φορές τα λέω για να τα ακούσω κι εγώ, γιατί το έχω ανάγκη. Ζείτε τη στιγμή σας 100%, σταματήστε να σκέφτεστε τι θα πει ο ένας, τι θα πει ο άλλος. Έφαγα επίσης πάρα πολλά χρόνια σκεπτόμενη τι θα πει ο ένας, τι θα πει ο άλλος, πάρα πολλά χρόνια. Καταπιεζόμουν πάρα πολύ συναισθηματικά για πάρα πολλούς λόγους. Πάρτε τη ζωή στα χέρια σας, κανένας δεν θα το κάνει για σας. Δεν ξέρω γιατί ήθελα να κάνω αυτό το βίντεο, πραγματικά. Ήθελα απλά να σας πω ότι είναι γλυκά τα 29. Νιώθεις μεγάλη, νιώθεις πολύ μεγάλη, νιώθεις μια κρίση έντονη. Νιώθω όμως πολύ δυνατή. Δυνατή να αντιμετωπίσω όλα όσα έρχονται και τα άσχημα που έχουν έρθει το τελευταίο διάστημα. Κάπως μαζεύτηκαν εμένα το τελευταίο δίμηνο πολλά μαζί, άσχημα, τα οποία προφανώς δεν μπορώ εδώ να πω και δεν έχω καθόλου δείξει, αλλά όλοι περνάμε κάτι. Αυτό να θυμάστε, όλοι περνάμε κάτι και βοηθάει να σκέφτεστε ότι όλοι περνάμε κάτι. Αυτό. Να προσέχετε τους εαυτούς σας, να τρώτε. Τίποτα δεν είναι σημαντικότερο. Δεν ξέρουμε αν αύριο θα είμαστε ακόμα εδώ. Οπότε γιατί να μην ζήσουμε το σήμερα, ιδανικά. Λέω τώρα, παιδί μου. Το προσπαθήσω να το κάνω. Προσπαθώ όλο και περισσότερο. Αυτά. Υπάρχει φως. Πολλά φιλιά.